όλες οι παλιές ταμιακές μηχανές θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί μέχρι τέλος του μήνα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή και οι εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν τα μηχανήματα, τα συστήματα αυτά, αδυνατούν να τα απεξέλθουν, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί επαγγελματίες να μην έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες και να βρίσκονται πρώτων πυλών με υπερβολικά υψηλά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 10.000 και φτάνουν μέχρι τις 100.000 και 150.000, ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η παράβαση η οποία έχει προκληθεί. Παράβαση εντός εισαγωγικών από την πλευρά των αρχών. Καλά. Το θέμα είναι μόνο από την πλευρά των εταιριών, εάν μπορούν και αν προλαβαίνουν να κάνουν αυτή την διασύνδεση, ή είναι επίσης αυτό που λένε αρκετοί από τους επιχειρηματίες, τους ελευθέρους επαγγελματίες, ότι θα δώσουν και τα βάουτσερ. Πώς θα πάρουν και πώς θα κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή μπαίνουν δύο θέματα που τα έχουμε ακούσει στην αγορά, Πολάκης. Βεβαίως. Δυστυχώς όμως, κυρία Ολυγεράκη, από την πλευρά της πολιτείας και του Υπουργείου δεν ασχολούνται με το θέμα αν θα δοθούν τα βάουτσερ ή όχι. Βλέπουμε ότι και τις προηγούμενες διαδικασίες που είχαν δοθεί βάουτσερ, δυστυχώς αυτά δεν έχουν ακόμα αποπληρωθεί, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να μην τα δέχονται. Αλλά αυτό δεν απασχολεί την πολιτεία. Η πολιτεία θέλει να κατασταθούν οι φορολογικοί μηχανισμοί και θα πρέπει οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην αντικατάστασή τους. Η δυσκολία δεν είναι μόνο στο να αντικατασταθεί, η δυσκολία είναι ακόμα και στο να εκπαιδευτεί ο ίδιος ο επαγγελματίας να χρησιμοποιεί τα νέα συστήματα αυτά. Συστήματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα στην όλη τη διαδικασία. Είδαμε ότι ακόμα τις προηγούμενες μέρες, ακόμα και μεγάλες εταιρείες με οργανωμένα λογιστήρια, ότι έχουν τεράστιο πρόβλημα στη διασύνδεση των ταμιακών τους μηχανών, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα σε εταιρείες οι οποίες είναι οργανωμένες, με οργανωμένα λογιστήρια. Φανταστείτε τώρα μια μικρή επιχείρηση και ένας αυτοαπασχολούμενος θα πρέπει να αλλάξει τα συστήματά του αυτά και να προμηθευτεί τα νέα. Μα κύριε Λεκάκη, τώρα, εάν δεν την ενδιαφέρει το ένα την πολιτεία, δεν την ενδιαφέρει το άλλο, πώς έρχεται στη συνέχεια να επιβάλλει αυτά τα πρόστιμα, λένε οι περισσότεροι επιχειρηματίες? Εγώ από κοντά κάποια στιγμή έζησα την αγωνία καταστηματαρχών, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρούνε εναγωνίως τον τεχνικό, να πάνε στην πλευρά της τράπεζας, να δούνε τι θα κάνουν για να μπορέσουν έστω και να προμηθευτούν ή να αλλάξουν ένα καλώδιο. Αν δεν έχουν το βάιτσερ, οι άνθρωποι αυτοί πώς θα ανταπεξέλθουν από την άλλη οικονομικά? Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το ένα, δεν με ενδιαφέρει το άλλο, αλλά στο τέλος έρχομαι και σου βάζω, χρησιμοποιώ το όνομά σας για να μην παρεξηγηθώ, βάζω στον Μπάμπι Λεκάκη ένα πρόστιμο που είναι της τάξης των τάδε. Πόσο είναι το πρόστιμο, από πού ξεκινάει μέχρι πού φτάνει? Και είναι όλα καλά? Και θα πω επίσης ότι αυτός δεν ήθελε και δεν ήταν εντάξει με τις υποχρεώσεις του, όταν η ίδια η πολιτεία δεν του δίνει τη δυνατότητα να κάνει την αλλαγή? Γιατί δυστυχώς, κυρία Αντρουγκεράκη, το Υπουργείο στη θεωρία λέει ότι όλα λειτουργούν σωστά, αλλά στην πράξη τα πράγματα δυστυχώς δεν λειτουργούν. Ξέρουμε ότι οι εταιρείες αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμα προσαρμόσει τα συστήματά τους έτσι ώστε να είναι εύκολα στη λειτουργία τους και να είναι και διασυνδεμένα απόλυτα με τα συστήματα των τραπεζών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση λέει ότι όχι, τα συστήματα λειτουργούν, γιατί πιθανόν μία τράπεζα από όλες να έχει καταφέρει και να έχει λειτουργήσει το σύστημά της, αλλά οι επαγγελματίες δεν συνεργάζονται μόνο με μία τράπεζα. Οι περισσότεροι των επαγγελματιών συνεργάζονται με δύο ή με τρεις ή ίσως και με μία διαφορετική τράπεζα από αυτή που έχει λειτουργήσει το σύστημα. Η αλήθεια είναι η μεγάλη ότι βιαστήκανε και το κάνουν αυτό και θεωρητικά, ακόμα και θεωρητικά δεν μπορούν να το πάρουν πίσω παρά τις ελλείψεις και τα προβλήματα που δημιουργούν, διότι δεν κάνει, ξεχνάμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις έναντι με τον Ευρωπαίο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και βέβαια, επειδή δεν κάνει να είμαστε... Έτσι ακριβώς. Δεν κάνει να είμαστε λήξη πρόθεσμοι και επειδή δεν ήταν έτοιμοι, τώρα πιέζουν εσάς και μαζί με όλα τα υπόλοιπα σας ζητάνε και πάνω προύκια. Αυτοί είμαστε. Σαφώς και θα πρέπει να. Νομίζω ότι θα πρέπει να διασυνδεθούν και οι επαγγελματίες. Δεν νομίζω ότι διαφωνούν ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν τα συστήματα αυτά και να μπουν κανονικά. Αλλά μπορεί να δοθεί η καταλητική ημερομηνία να προμηθευτούν, αλλά θα πρέπει να δοθεί και μια περίοδο προσαρμογής, η οποία δεν νομίζω ότι δημιουργεί πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Η περίοδο προσαρμογής για να μπορέσουν οι επαγγελματίες στο σύνολό τους να εφαρμόσουν αυτά τα συστήματα
θα είναι μια εύλογη, όπως και ζητάμε εμείς μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα συστήματα κανονικά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα εν μέσω τουριστικής περίοδου. Το 31 Οκτωβρίου απορρέει από τις ανάγκες που έχουν οι ίδιες οι εταιρείες βάσει ενδεχόμενα χρονοδιαγραμμάτων που δίδουν οι εταιρείες για να γίνει αυτή η διασύνδεση, ή είναι κάτι που απλά ζητείτε από εσάς, που στηρίζετε δηλαδή το 31 Οκτωβρίου διορία? Ζητείτε περισσότερο από εμάς για να μπορέσουν και οι επαγγελματίες να προσαρμοστούν. Ίσως οι εταιρείες να είναι μέσα στο Σεπτέμβριο έτοιμες να μπορέσουν να εξασφαλίσουν όλες αυτές τις αλλαγές. Αλλά θα χρειαστεί και περίοδο προσαρμογής και από τους επαγγελματίες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα συστήματα σωστά. Μάλιστα. Εφόσον δεν δοθεί αυτή η παράταση, αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά και πρακτικά, μετά το τέλος του μήνα, ότι δεν καραδοκεί απλά ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή για τον οποιοδήποτε ελεύθερο επαγγελματία να έχει αυτά τα πρόστιμα πάνω από το κεφάλι του, λες και δεν τον φτάνουν όλα τα υπόλοιπα με τη στενότητα της αγοράς. Εκεί τι θα κάνετε και πώς θα το ελέγξετε και πώς θα το ελέγξετε και με μένα που μπαίνω στο δικό σας το κατάστημα? Νομίζω, κυρία Δουγεράκη, ότι ο πελάτης τουλάχιστον δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα θα το έχει ο επαγγελματίας όταν θα στον έλεγχο που θα γίνεται, γιατί δεν χρειάζεται να πάει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο κατάστημα για να το ελέγξει. Αυτό ελέγχεται αυτόματα από τη στιγμή που δεν μεταβάζονται οι αποδείξεις στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Άρα, αυτόματα θα πρέπει και το πρόστιμο. Νομίζω ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα εισακουστεί η πρότασή μας και θα υπάρχει διαδικασία της παράτασης αυτής, έστω και άτυπα, και για να μην χρειαστεί να επιβληθούν υψηλά πρόστιμα στις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Εγώ ρωτώ και κάτι άλλο. Γιατί... Σε κάτι διαφορετικό βέβαια θα κινηθούμε ανάλογα και θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Ίσως να κινηθούμε και νομικά για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τους επαγγελματίες από τα υψηλά πρόστιμα αυτά που θα επιβληθούν. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που μπορεί να παρακολουθεί το σύστημα, έτσι όπως είπατε ότι μπορεί να το παρακολουθεί και να βλέπει τι γίνεται, από τη στιγμή που μπορεί να έχει στα χέρια της η αρμόδιες υπηρεσίες όλα εκείνα τα χαρτιά, τα στοιχεία που δείχνουν ότι έχει κάνει τις όποιες κινήσεις ένας επαγγελματίας, αλλά όχι με δική του υπαιτιότητα, δεν έχει ολοκληρώσει αυτή την διαδικασία, παρά το γεγονός ότι είναι αυτός ο οποίος δεν έχει ακόμα το βάουτσερ, καθυστερεί κλπ. Από τη στιγμή που το βλέπει, δεν θα του δώσει το περιθώριο να μπορέσει να το ολοκληρώσει, αφού βλέπει ότι έχει κάνει κινήσεις? Επίσης είναι ένα ερώτημα. Δεν το γνωρίζω, κυρία Δουγεράκη. Συνήθως από την πλευρά του Υπουργείου, προκειμένου να μην έχουν καθυστερήσει τα χρονοδιαγράμματα, περιμένουν ίσως και την τελευταία μέρα για να δώσουν παράταση, και το έχουμε δει πολλά και σε αυτό το ζήτημα, σχεδόν σε όλες τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με ημερομηνίες προσαρμογής. Είναι και η πίεση από την πλευρά της πολιτείας για να μπορέσουν και οι επαγγελματίες να προσαρμοστούν πιο σύντομα στα νέα δεδομένα.